Καλημέρα. Κυριακή πρωί, 12 του Γενάρη του 2020 και έχω ένα vlog το οποίο το διαβάζω τώρα και το ξαναδιαβάζω προτού το κάνω και προσπαθώ να βρω ένα ύφος που να μην είμαι πολύ θυμωμένη. Ρωτάει φίλη, οι άνδρες μας βλέπουν όπως βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας? Και πάω κατευθείαν στην επιστολή. Αγαπητή Θέκλα, είμαι 33 ετών, ζω και εργάζομαι στην Ελλάδα. Έχω πολύ ψηλό μορφωτικό επίπεδο και μία άκρως ικανοποιητική εργασία. Οι σχέσεις με την οικογένεια μου και τους φίλους μου είναι άριστες, αλλά δυστυχώς είμαι μόνη μου σχεδόν όλο το διάστημα της ενεργού σεξουαλικά ζωής μου, είτε από τα 18 και μετά. Είμαι μία κοπέλα με φυσιολογική εμφάνιση και λίγα παραπάνω κιλά. Χωρίς όμως να είναι αυτό αντιαισθητικό. Έχω 10 κιλά παραπάνω από το κανονικό μου βάρος. Ωστόσο είμαι πάντα περιποιημένη, ρούχα, μαλλιά, μακιγιάζ και ξέρω να ντύνομαι με τρόπο που να καλύπτω ατέλειες και να τονίζω τα καλά μου σημεία. Από τα 18 μου μέχρι και σήμερα έχω κάνει μόνο μία σχέση, η οποία κράτησε ένα χρόνο και όπως απεδείχθη στην πορεία μου έκανε πολύ κακό. Δυστυχώς, στο κομμάτι της εμφάνισης έχω δεχθεί πληθώρα σχολείων, όπως «Αν ήσουν πιο αδύνατη, θα έκανα σχέση μαζί σου». «Πρέπει να δυνατήσεις». «Δεν γίνεται να είμαστε μαζί, γιατί ντρέπομαι να κυκλοφορώ δίπλα σου στο δρόμο». «Γιατί δεν πας σε ένα γυμναστήριο». «Καλή η μόρφωση και τα μεταπτυχιακά, αλλά να κοιτάς λίγο και τα κιλά σου». «Ενώ τρώμε σε εστιατόριο, καλά θα το φας αυτό για βράδυ» και πολλά άλλα παρόμοια. Μένω εμβρόντιτη. Όλα τα παραπάνω τα έχω ακούσει τα τελευταία 15 χρόνια από πάρα πολλούς άνδρες με τους οποίους μπορεί να είχαμε μείνει σε ένα ή δύο ραντεβού ή να είχαμε προχωρήσει, αλλά μετά από 2 ή 3 φορές ερωτικής συνέβρεσης εξαφανίζονταν. Ένα μοτίβο βλέπω εδώ. Σαφώς δεν έχω αναλογίες μοντέλου, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι εκείνο το έκτρωμα που είναι τόσο αποθητικό για τον ανδρικό φίλο. Μετά από όλα αυτά τα συμβάντα, η αυτοπεποίθηση μου είναι κάτω από το μηδέν. Πλέον δεν φλερτάρω γιατί φοβάμαι την απόρριψη ξανά και ξανά. Προτιμώ να είμαι στην κοσμάρα μου, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παρά να πληγώνομαι. Ποτέ κανείς άνδρας δεν επένεσε ούτε τις επαγγελματικές μου επιτυχίες, κυριολεκτικά τα μάτια μου έχουν ματώσει από το διάβασμα, αντίθετα όλοι στέκονται στο αν είμαι 65 κιλά και όχι 55. Όλα αυτά που σου έλεγαν προηγουμένως, σου τα έλεγαν ενώ είσαι 65 κιλά. Ενώ είσαι 65 κιλά και όχι 55, δηλαδή δεν είσαι 90 κιλά όπως είμαι εγώ. Δεν είσαι 80 κιλά όπως είναι άλλες κοπέλες. Πες και κοντή να είσαι ρε παιδί μου και ένα 60 να είσαι, δεν είναι πολλά τα κιλά σου. Είσαι κανονική, κανονική προς τα πάνω λίγο, ναι, αλλά νιώθω ότι αν βγω με κάποιον θα πάρει τη μεζούρα και θα αρχίσει να με μετρά και να καταγράφει. Ακόμα και ο επί ένα χρόνο σύντροφος μου έκανε συνεχώς σχόλια για τα κιλά μου. Α, εκεί έχεις πάθει τη ζημιά που λες μου έχει κάνει ζημιά η πρώτη μου σχέση. Με πληγώνει βαθύτατα το ότι επί τόσα χρόνια δεν υπήρξα απαραίτητη σε κανέναν. Δεν ήμουν χρήσιμη στη ζωή κανενός. Δεν πόνεσε κανείς που με έχασε εντός αγωγικών. Δεν με κυνήγησε κανείς. Όλοι μετά από λίγες συναντήσεις είτε με σεξ είτε χωρίς με βαριούνταν και έφευγαν. Και τις περισσότερες φορές υπήρχε κάποια άλλη που τους άρεσε περισσότερο, είτε πρώην η οποία ξαναγυρνούσε, είτε κάποια άλλη παράλληλη γνωριμία. Δεν ξέρω αν είμαι όντως τόσο άτυχη, αν έχω κάνει λάθος επιλογές ή αν φταίνε και τα δύο. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι μετά από 15 χρόνια μοναξιάς δεν μπορώ να τη διαχειριστώ πλέον. Και εδώ ζητώ την άποψή σου.
οι άντρες εισπράττουν την εικόνα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας και την ανατροφοδοτούν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Πολύ δόκιμο ερώτημα. Δηλαδή, μια γυναίκα χωρίς τρομερή αυτοπεποίθηση για την εμφάνιση της περνάει αυτό το μήνυμα και στο άλλο φύλο, οπότε δέχεται και τα ανάλογα σχόλια. Αν εμείς νιώθουμε ανασφάλεια για την εξωτερική μας εμφάνιση, αν δίνουμε υπερβολική έμφαση στην εξωτερική μας εμφάνιση και στις όποιες ατέλειες έχει η εξωτερική μας εμφάνιση, γιατί δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος στον πλανήτη που να έχει την τέλεια εξωτερική εμφάνιση, όλοι έχουμε και καλά σημεία, το οποίο είναι καλό να τονίζουμε, όπως έχεις αναφέρει ότι κάνεις και εσύ με τον ντύσιμο στο μακιγιάζ κτλ. Και όλοι έχουμε και κάποιες ατέλειες. Εάν εμείς είμαστε απορροφημένοι από τις εντός εικόνα ατέλειες μας ή από τα ελαττώματα μας ή από τα λίγα τα παραπάνω παραπανήσια κιλά μας, τότε αυτό το πράγμα τα ανακλά και στη συμπεριφορά των άλλων. Όμως, πάω σε αυτό που ρωτάς παρακάτω. Και εκτός από αυτό, είναι πια τόσο ρηχοί οι άνθρωποι που στέκονται μόνο στην εμφάνιση? Ή εμείς δεν έχουμε την ικανότητα να στρέψουμε την προσοχή τους στα καλά στοιχεία της προσωπικότητας μας, ώστε να μείνουν δίπλα μας? Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Θα χαρώ πολύ να ακούσω την ιστορία μου και τη γνώμη σου σε ένα επερχόμενο vlog με εκτίμηση. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι είσαι μια γυναίκα 33 χρονών, η οποία έχει επιτύχει πολλά πράγματα στον ακαδημαϊκό και στον επαγγελματικό τομέα. Μπράβο και συγχαρητήρια. Επίσης, από τον τρόπο γραφής σου φαίνεται πως είσαι ένα πρόσωπο καλλιεργημένο. Ένα πρόσωπο με κριτική σκέψη, ένας άνθρωπος με καλλιέργεια. Εσύ ίδια είμαι σίγουρη πως μετά που έγραψες την επιστολή και την έστειλες, πήρες από μόνη σου κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που θέτεις. Σε ευχαριστώ όμως για την επιστολή, γιατί είναι αφορμή για να μιλήσουμε για κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν όλους μας, και άνδρες και γυναίκες και γυναίκες και άνδρες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί επέτρεπες στον οποιονδήποτε να σου κάνει αυτά τα κακόβουλα σχόλια? Τα σχόλια τα οποία μου έχεις καταγράψει στο mail ότι σου έχουν γίνει από πολλούς άνδρες, όπως έγραψες, με τους οποίους έχεις πάει για ραντεβού, είναι απαράδεκτα σχόλια και καμία γυναίκα και κανένας άνδρας δεν πρέπει να ανέχεται να ακούει αυτές τις μπιπ. Κανένας. Όταν ο άνθρωπος με τον οποίο βγαίνεις ραντεβού γυρνάει και σου μιλάει τόσο υποτιμητικά, σηκώνεσαι πάνω, παίρνεις και τα 65 σου κιλά μαζί και τα 65 σου κιλά και φεύγεις. Και λες, γεια σου, είσαι εξαιρετικά αγενής, επιφανειακός και ρηχός άνθρωπος για να συνεχίσω να συνομιλώ μαζί σου. Δεν πας και σε δεύτερο ραντεβού, δεν κάνεις σεξ μαζί τους, δεν τους δίνεις οποιαδήποτε άλλη σημασία. Σοβαρό μιλώ. Μιλώ πάρα πολύ σοβαρά. Εάν ο οποιοσδήποτε ή οποιαδήποτε, γιατί μπορεί να συμβεί και σε γυναίκες να μιλήσουν άσχημα στον άνθρωπο με τον οποίο θα βγουν ραντεβού για την εξωτερική του εμφάνιση. Αν το πρόσωπο με το οποίο βγαίνουμε ραντεβού έχει το θράσος να μας πει κατάμουτρα, αρνητικά σχόλια του στυλ, γιατί δεν πας και κανένα γυμναστήριο, ή καλά εσύ δουλειές και τα μεταπτυχιακά, αλλά χάσει και κανένα κιλό. Πρώτα απ' όλα, το σχόλιο «καλές οι δουλειές και τα μεταπτυχιακά, αλλά χάσει και κανένα κιλό» δείχνει φθόνο. Με ποιους βγαίνεις, κορίτσι μου? Βγαίνεις ραντεβού έτσι όποιον βρεις μπροστά σου? Δεν έχεις κάποια standards, κάποια κριτήρια για το ποιους να επιλέξεις, από ποιο pool να επιλέξεις τους άντρες με τους οποίους να βγεις μαζί τους. Με τι έννοια το εννοώ αυτό το πράγμα?
Είμαι σίγουρη ότι κάποιο ο οποίο σου λέει καλά τα μεταπτυχιακά και τα προσόντα και όλα αυτά, αλλά να χάσει και κανένα κιλό, προφανώ ή δεν τα πήγε τόσο καλά στι σπουδέ του, ή δεν έκανε σπουδέ, ή έκανε σπουδέ και ζηλεύει όπω έχει κάνει παραπάνω, ή ήσουν καλύτερε αυτέ. Εντάξει. Το δέχομαι, το καταλαβαίνω ότι ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι πάρα πολύ. Μια εποχή κρίσης και πνευματικής και ψυχικής ένδυας. Έχει πολλούς ανθρώπους φτωχούς στο μυαλό, στην καρδιά και στη ψυχή που κυκλοφορούν αδιάγνωστοι γύρω μας. Προσέχετε όμως, κόρες μου και γη μου, προσέχετε, μάνα μου, με ποιο βγαίνετε. Όταν βλέπετε τον άλλον ή την άλλη και έχουν ένα εντελώς διαφορετικό στυλ ανθρώπου από εσάς, δεν είναι ανάγκη να πάτε να βγείτε και ραντεβού για να σας το πει. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, μπαίνει στο προφίλ του στο Insta ή στο Face και βλέπεις φωτογραφίες μπροστά από τον καθρέφτη με τους μειών, με τους μυς, αυτά τα έτσι, τα που κάνουν τα αγόρια, τα αυτά, τα αλλιώς, ή αν βλέπεις ότι ο άλλος είναι μόνο εξωτερική εμφάνιση, άσε φυσικά. Πότε κάναμε, πριν λίγο καιρό κάναμε ένα vlog που πήγε ένα παιδί και έγραψε εγώ με επαγγελματίες αθλητής και πάνω ότι μου άρεσαν οι μεγαλύτεροι, οι γυναίκες που είναι πιο large, που είναι πιο καμπυλωτές, που είναι πιο γεματούλες. Λοιπόν, μήπως βγαίνεις έξω με ανθρώπους που δεν είναι του δικού σου διανοητικού, πνευματικού και μορφωτικού επίπεδου? Και όταν λέω μορφωτικό εννοώ σε επίπεδο κοινωνικής μόρφωσης. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει και διδακτορικό τίτλο, μπορεί να έχει και θέση, ξέρω εγώ, διδάσκοντα σε πανεπιστήμιο και να είναι στουρνάρι κοινωνικά ή συναισθηματικά. Το δεύτερο, γιατί βγαίνεις με πάρα πολλούς? Γιατί δεν έχεις ένα φίλτρο? Γιατί δεν είχες, τέλος πάντων, ένα φίλτρο? Γιατί δεν είχες ένα φίλτρο? Πρώτα απ' όλα να ξεχωρίζεις ποιοι σ' αρέσουν εσένα. Δηλαδή, όποιος μας λέει να βγούμε μαζί του, βγαίνουμε? Είτε μας αρέσει είτε όχι, βγαίνουμε? Είμαστε απελπισμένες? Είμαστε απελπισμένοι? Θέλω οπωσδήποτε εδώ και τώρα αγάπη, έρωτα. Θέλω οπωσδήποτε εδώ και τώρα να βρω σύντροφο. Δεν αντέχω τη μοναξιά και βγαίνω ραντεβού με την ταμπέλα της απελπισίας στο μέτωπο. Καλά έκανες και σταμάτησες να βγαίνεις ραντεβού. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις τώρα, εκτός από την αποχή από το φλερτ, γιατί η αποχή από το φλερτ δεν θα έχει κανένα νόημα αν δεν τη συνδυάσεις με εσωτερική εργασία. Πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία. Να πας σε ένα ψυχολόγο της δικής σου επιλογής και να κάνεις ψυχοθεραπεία και να εστιαστείς στην επανεκτίμηση του εαυτού σου, στην ανόρθωση της πεσμένης σου αυτοεκτίμησης και στην αναδημιουργία της αγάπης για τον εαυτό σου. Γιατί, αγαπούλα μου, δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου αρκετά. Συμφωνώ μαζί σου ότι μπορεί η πρώτη σχέση που έκανες στα 18 σου να σε έχει επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Και γι' αυτό τόσες φορές εδώ στα vlogs λέω, όταν χωρίσεις από μία σχέση και δεν το αντέχεις, πήγαινε να κάνεις ψυχοθεραπεία για να βοηθηθείς να επουλώσεις τα τραύματα, ώστε τα τραύματα μετά να μην σε κυνηγάνε για τα επόμενα 15, 20, 30 χρόνια. Αυτός ο πρώην σου, ο οποίος φαντάζομαι και αυτός στα 18 θα ήταν και τη μυαλά θα κουβαλούσε, κακός σου έδωσε μια κακή εικόνα για το σώμα σου. Να ξέρεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ωραία με τον εαυτό τους και νιώθουν ωραία με το σώμα τους, βλέπουν και τους άλλους ωραία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι ικανοποιημένος από τη δική του εικόνα, από την αυτοεικόνα του, προβάλλει θετικότητα και στην εικόνα σώματος των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που είναι ευχαριστημένος από το σώμα του θα πει: μα τι ωραίο σώμα που έχεις, στον σύντροφο του, στη σύντροφο του, αυτό με τον οποίο θα βγει ραντεβού, και θα το εννοεί. Γιατί η ωραιότητα και η ομορφιά δεν βρίσκεται σε ένα μόνο πρότυπο το οποίο βρίσκεται στις περισσότερες διαφημίσεις, αυτά που προβάλλει η pop κουλτούρα κλπ. Η ομορφιά βρίσκεται παντού. Και φαντάζομαι πώς θα το έχεις δει. Αυτό που παρατηρούσα και εγώ όταν ήμουνα στα κιλά σου, γιατί έχω υπάρξει και εγώ 65 κιλά, όσο αστείο και αφαίρεται, όταν ήμουνα φοιτήτρια και νόμιζα ότι ήμουν παχιά στα 65. Τώρα είμαι 90 και νιώθω ότι είμαι κανονική. Φανταστείτε, για να δείτε πόσο ρόλο παίζει η αντίληψη, η αυτοαντίληψη. Θυμάμαι ότι έβλεπα όταν ήμουν φοιτήτρια, έβλεπα κάποιες κοπέλες πολύ εύσωμες, οι οποίες είχαν
πολύ ωραίους άνδρες δίπλα τους. Ή έβλεπα κάποιους άνδρες οι οποίοι ήταν geeks, ή αυτό που λένε nerds, πώς το λένε, σπάσματα το λέμε στην Κύπρο, που ήταν έτσι τύποι που δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με την εμφάνισή τους, με τα γυαλάκια τους, απεριποίητοι, οι οποίοι είχαν δίπλα τους κάτι κομπενάρες. Και έλεγα, πώς γίνεται να έλκονται τα αντίθετα. Δεν αντιλαμβανόμουν τότε νεαρή, μικρή, φοιτήτρια ακόμη, ότι ο άνθρωπος ερωτεύεται το όλο και όχι μόνο ένα fracture, μόνο ένα κλάσμα, ένα μικρό κομμάτι του τι πραγματικά είναι ο άλλος. Χρειάζεται να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου. Και σίγουρα η επιστολή σου θα απαντηθεί πλήρως όταν θα έρθει η ώρα που θα βρω την ώρα να καθίσω για να γράψω το επόμενο βιβλίο, που σας έχω πει και από το προηγουμένως ότι θα έχει θέμα αυτό, πώς βρίσκω το τέρι μου. Και στο το πώς βρίσκω το τέρι μου θα έχει μέσα πολλές συμβουλές για το φλερτ και τον dating, οι γνώμες τέλος πάντων για το φλερτ και τον dating. Είναι καλή ιδέα να βγαίνουμε με κόσμο, αλλά όχι με πάρα πολύ, όχι όποιος μας λέει να βγούμε μαζί του να βγαίνουμε. Δηλαδή, σε προσκαλεί κάποιος να βγεις έξω μαζί του, σε προσκαλεί κάποια να βγεις έξω μαζί της. Εάν από την αρχή δεν σ' αρέσει εκείνο το πρόσωπο, δεν θα βγεις. Αν από την αρχή έχεις ένα συνέστημα, τον gut instinct σου, σου λέει ότι δεν θα κολλήσουμε αυτό το πρόσωπο, δεν θα βγεις. Δεν θα βγούμε και με όλη τη Λευκοσία, με όλη την Αθήνα, με όλη τη Θεσσαλονίκη, με όλη τη Λεμεσό. Ενώ δεν θα βγούμε ραντεβού, αυτό εννοώ. Εντάξει. Γιατί άμα πηγαίνουμε στα ραντεβού χωρίς να κάνουμε εμείς επιλογή και η μόνη μας έγνοια είναι αν θα αρέσουμε στον άλλον ή αν θα αρέσουμε στην άλλη, τότε και εμείς ήδη καταβαραθρώνουμε την αγάπη προς τον εαυτό μας και την αυτοεκτίμησή μας. Δικαιούσε και εσύ να επιλέξεις. Όλοι αυτοί οι τύποι που σου είπαν αυτές τις μπούρδες που σου είπαν για σένα, εκτός του ότι δεν σηκώθηκες πάνω, εγώ το έχω κάνει. Το έχω κάνει. Κυρία εντωμεταξύ. Όσες φορές έχω φύγει από ραντεβού, έχω πληρώσει κιόλας. Όχι μόνο το δικό μου το φαγητό και το άλλο. Είναι όχι μόνο το δικό μου το ποτό και το άλλο. Στην υγειά σου και αντεγιά. Και δεν του ξαναμίλησα. Δεν σε έχω ανάγκη. Έχεις ανάγκη μου, κόρη μου, εσύ κανένα να σε ταΐσει, να σε ποτίσει, να σε βγάλει έξω. Εσύ, όπως περιγράφεις τον εαυτό σου, είσαι καλά επαγγελματικά, έχεις μια αξιοζήλευτη εργασία, έχεις καλή σχέση, είσαι τυχερή που έχεις φίλες, είσαι τυχερή που έχεις καλή σχέση με την οικογένειά σου, οπότε μην κάνεις εκτόσεις. Και συγγνώμη, τα 65 κιλά είναι dream, είναι κιλά όνειρο για πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι πολλά, μάνα μου. Τώρα να μου λέει, είμαι 95, είμαι 85, είμαι 105, να σου πω... Αλλά εδώ μιλάμε καθαρά για θέμα μυαλού, νομίζω. Διαιτολόγος δεν είμαι. Τι είναι ο γιος μου, να το πω σωστά. Sport and exercise scientist δεν είμαι. Επιστήμονας της άσκησης και του αθλητισμού δεν είμαι και του fitness. Όμως, τα κιλά που λες, για να λες το ιδανικό σου είναι 55 και είσαι 65, υπολογίζω ότι με βάση κάποιο πίνακα θα το έχεις πει. Δεν είναι υπερβολή, δεν είναι πολλά. Κορί. Πήγαινε στο ψυχολόγο. Άτε, ψυχολόγο που θέλεις, όχι άντρα. Και μετά θα βρούμε και άντρα. Φιλιά. Καλημέρα.